Πάμε τώρα στη Βουλή. Πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος χθες, Τάσο, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και σε όλο αυτό που έχει γίνει με την κόντρα με την κυρία, τα όσα της κατήγγειλε η κυρία Ακρίτα και το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης πια ως σύζυγος και όχι ως πρωθυπουργός είπε ότι θα πάω, τη χτυπάτε άδικα και θα πάω να την υπερασπιστώ και να καταθέσω μάρτυρας υπεράσπισής της. Μαθαίνω δε σήμερα ότι η κυρία Μητσοτάκη σήμερα ή αύριο θα καταθέσει και μήνυση και άγωγη εναντίον της κυρίας Ακρίτα. Πιθανότατα σήμερα θα πάει σήμερα. Με τους θα στείλει μάλλον τους δικηγόρους η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Αυτό που θέλω να βάλω εγώ στο θέμα της συζήτησης είναι ο κύριος Βελόπουλος που μέσα από τη Βουλή μίλησε κατά τη γνώμη μου με απαξιωτικό λόγο και για τον Πρωθυπουργό και για την σύζυγό του. Δεν περιφέρει ο Πρωθυπουργός τη σύζυγό του από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κ. Βελόπουλος ή αν αυτό στο πλαίσιο του λαϊκισμού βολεύει για να ξεσηκώνει και τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι ακόμη και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που σηκώθηκε το θέμα, υπάρχουν φωνές όπως του κ. Φάμελου που λένε ότι το σκάνδαλο είναι τα Τέμπη και όχι η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε τον κ. Βελόπουλο πώς εξηγεί ότι αυτή η επίθεση ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός την δίνει απλόχερα στους αντιπάλους του. Δηλαδή, περιφέρει την κυρία Μητσοτάκη από εδώ και από εκεί, βάζει ανθρώπους της οικογένειάς του σε κέρυες θέσεις. Δείτε το και το σχολιάζουμε μετά. Για πάμε. Εκτροχιαστεί. Και οι οικογένειες των πολιτικών δέχονται δημόσια κριτική. Τέλος, δεν μπορεί να περιφέρεις την οικογένειά σου ακόμα και σε πολιτικές συναντήσεις. Το λέω με πολύ αγάπη στον Πρωθυπουργό, γιατί τη δική μου σύζυγο δεν την περιφέρω σε συγκεντρώσεις εγώ. Ούτε το παιδί μου. Ο Πρωθυπουργός κάνει ένα λάθος. Περιφέρει την οικογένειά του παντού. Παντού. Ακόμα και σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις. Θα δεχτεί μπούλινγκ η οικογένειά του. Εγώ δεν είμαι κορόιδο που δεν βγάζω την κόρη μου, το γιο μου, το ξάδερφο, το αδερφό μου, τη γυναίκα μου στις τηλεοράσεις και στα κανάλια. Όταν λοιπόν ρίχνεις φως στην οικογένειά σου, θα το δεχτείς και αυτό. Θα δεχτείς και την κριτική και την καλοπροαίρετη και την κακοπροαίρετη. Δεν μπορεί να διορίζεις την οικογένειά σου από εδώ και από εκεί και να απαιτείς από τον Έλληνα να πεινάει. Και μετά να διαμαρτύρεσαι ότι στοχοποιήθηκε η γυναίκα σου, αφού τη στοχοποιείς μόνη σου. Μόνο στοχοποιείς. Και αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό. Διότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα εδώ, γιατί. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ λίγο είναι τρικυμία εν κρανίο. Να λέμε για το Μητσοτάκι αυτά που πρέπει. Μην λέμε όμως τώρα αρλούμπες και ασυναρτησίες. Μπορεί να πεις για το Μητσοτάκι ό,τι θέλεις. Όμως ότι ο Μητσοτάκης είναι από τους πρωθυπουργούς που περιοδεύει με την οικογένειά του, είναι το μόνο που δεν μπορεί να πεις. Τα παιδιά του τα βγάζει μία φορά το χρόνο φωτογραφία, τα Χριστούγεννα, μια οικογενειακή φωτογραφία που την ανεβάζει στα social media. Εμείς οι δημοσιογράφοι ενδιαφερθήκαμε κάποια στιγμή για τη σχέση του γιού του με την κυρία Σάκαρη, την πολύ γνωστή και πετυχημένη ταινίστρια, που είναι και μάλιστα νούμερο 7 στον κόσμο. Εμείς δεν το ανέβασε ο Μητσοτάκης, έτσι. Και η Μαρέβα, εγώ δεν τη βλέπω να την παίρνει πουθενά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πιο πολύ παίρνει ο Κασελάκης τον Ντάιλερ μαζί. Που εγώ θεωρώ ότι κάνει και λάθος που τον παίρνει συνέχεια μαζί τον Ντάιλερ. Παρά ο Μητσοτάκης στη Μαρέβα. Μα και να εγώ δεν έχω δει. Πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Όμως, εδώ είναι μια άδικη κριτική. Ο Μητσοτάκης δεν προβάλλει καθόλου όπως θα μπορούσε. Γιατί έχει μια ωραία οικογένεια, μεγάλη οικογένεια. Δεν προβάλλει την οικογένεια ο Μητσοτάκης. Να το πούμε άλλα το Μητσοτάκη, να το πούμε κι εγώ. Μπροστάριστα να το κάνω κριτική του Μητσοτάκη. Αλλά κριτική επί δικαίων, όχι επί αδίκων. Δηλαδή, το μόνο για τον οποίο δεν μπορεί να κατηγορήσει το Μητσοτάκη είναι ότι υπερπροβάλλει την οικογένειά του. Και να σας πω κάτι. Ανθρώπινα, κάνει πολύ καλά ο Μητσοτάκης και προτάσει τα στήθη του για να υπερασπιστεί τη γυναίκα του που βάλετε, όχι ως πρωθυπουργός, αλλά ως σύζυγος που βάλετε η γυναίκα του. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ κατηγορούν τη γυναίκα του, τη βάζουν σε ένα πολιτικό παιχνίδι, ας κατηγορήσουν τον ίδιο. Και να του πούν πού τα βρήκε στα σπίτια, πού τα βρήκε στα λεφτά, τι γίνεται με τα 500 εκατομμύρια. Μην τα ρίχνουν δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Είναι αδύναμος κρίκος η Μαρέβα. Υπάρχει ένας κανόνας τιμής στην πολιτική που λέει, εκτός αν αποδειχτεί ότι είναι απατεώνας κάποιος, εγκληματίας. Άλλο αυτό. Δεν πειράζει. Και στην κοινωνία, έξω και στην κοινωνία. Μόνο στην πολιτική. Δεν τα βάζει με τη γυναίκα του άλλου. Και με τα παιδιά του άλλου. Γιατί η οικογένειά του αυτό, Γιώργο. Ακόμα και στη μαφία, ακόμα και στη μαφία μένουν εκτός κάδρου οι γυναίκες και τα παιδιά. Ακριβώς. Ακόμα και γι' αυτό στη μαφία. Και στις ταινίες μαφιόζικες σκοτώνουν όλους τους άλλους τις γυναίκες και τα παιδιά δεν τα πειράζει. Πάντως, Βαγγέλη, είναι χοντρό αυτό που λέει. Δηλαδή, λέει προς το Μητσοτάκη, περιφέρει στην οικογένειά σου και θα δεχτεί bullying. Είσαι εσύ υπεύθυνο που θα δεχτεί. Τα θέλει και τα παθαίνει. Ναι, τα θέλει και τα παθαίνει. Είναι η γνωστή άποψη η ακροδεξιά. Αλλά ένας Βελόπουλος και μία Κρήτα δυστυχώς τους βάζουμε στην ίδια πρόταση.
είναι ικανοί να φέρουν θρίαμβο στο Μητσοτάκη. Γιατί τη στιγμή που είναι στριμωγμένη η κυβέρνηση δικαιολογημένα και υπάρχουν τεράστια θέματα, έρχονται και μεταφέρουν τη συζήτηση σε ένα τομέα που εκείνη φαίνεται να νικάει. Έτσι. Δηλαδή είναι τόσο λάθος όλο αυτό το πράγμα. Ναι, δεν πίστευαν ότι θα κινηθεί νομικά, πιστεύω εγώ. Δηλαδή νομίζω ότι και οι ίδιοι δεν το περίμεναν όλο αυτό που θα συμβεί από σήμερα. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι πολιτικά αυτοί οι δύο οι άνθρωποι μετέφεραν τη συζήτηση σε ένα θέμα που ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα και συζητάμε τώρα για τη Μαρέβα, το σπίτι του Βολτέρου, ναι, πράγματα τα οποία έχουν ξανασυζητηθεί και οι αποδείξεις δεν έχουν έρθει, απλώς είναι ένα κομμάτι του μικρού κόσμου που κινούνται και στήχησαν εκλογικά. Δηλαδή με αυτά πήγανε στις προηγούμενες εκλογές και το αποτέλεσμα ήταν ικτρό. Και επανέρχονται γιατί δεν έχουν άλλα επιχειρήματα. Μάλιστα. Και το χειρότερο είναι ότι έρχεται ο Κασελάκης και επειδή καταλαβαίνω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο, τα ταυτίζει τα δύο θέματα. Τη Μαρέβα και αυτό που λες, τα τώρα πάμε φοβερό να το δούμε πώς το έκανε χθες το βράδυ. Όταν ενέπλεξε στην συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Κοσιόνη στον Sky τα δύο αυτά θέματα. Ναι. Πώς τώρα μπλέκεται η Μαρέβα με τα Τέμπη, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη. Πάμε να ακούσουμε πώς έκανε αυτό το. Τον νοητικό ακροβατισμό, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Η καπήλευση της εθνικής τραγωδίας γίνεται όταν συγκαλύπτεις τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είχε πάμπολες προειδοποίησεις και μας κοροϊδεύει. Και ένα ολόκληρο κόμμα τον χειροκροτά σαν πρόβατα στο Μανδρί. Μάλιστα. Ποιος είναι ο πήχης σας, κύριε Πρόεδρε? Η απόλυτη ανατροπή. Θέλω να είμαστε σίγουρα πάνω από το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Και αν δεν το πετύχετε αυτό, θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης του Στέφανου Κασελάκη. Και να τεθεί δεν με φοβίζει. Δυστυχώς, κυρία Κοσιόνη, δεν έχουμε γεννηθεί όλοι οι παιδιά πρωθυπουργών. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένσημα από την αγορά. Σας. Νομίζω ότι με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν με ξέρετε? Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκα, σας είπα ακριβώς ποιος είμαι. Κυριολεκτικά γνωρίζετε τα έπιπλα τα οποία δεν έχω στο διαμέρισμα που μόλις αγόρασα. Εντάξει. Η εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό μου είναι στη διαφάνεια που παρουσιάζω στον κόσμο. Ακόμα και όλη αυτή η κατηγορία περί lifestyle δείχνει ότι δεν κρύβομαι. Ή δεν παρουσιάζεται μια δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Τώρα θα σας ζητηθεί. Θα το κάνετε, ναι, λοιπόν. Πριν τις ευρωεκλογές. Δεν έχω αυτό να κρύψω τίποτα. Ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα, στην οποία αντέδρασε η κυρία Μητσοτάκη. Εκμεταλλεύεται ο κύριος Μητσοτάκης μία αντιπαράθεση. Ναι. Εντάξει, και μάλιστα επί πολιτικών ερωτήσεων για να αποπροσανατολίσει αυτό που γίνεται στα Τέμπη. Να προσανατολίσει από αυτό. Θέλουμε, ναι, δικαιοσύνη για όλους. Και για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δεν ξέρω ακριβώς το επίθετό της, συγχωρήστε με. Κύριε Γκραμπόφσκι. Ναι. Και για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Λοιπόν. Εντάξει. Αν ήταν ηρωνικό το επίθετο, ότι επειδή είναι από την Πολωνία η γυναίκα και δεν είναι από την Ελλάδα, ήταν κακό το σχόλιο, ότι δεν ξέρω το επίθετο. Τώρα μπορεί να. Μην μιλάω κι εγώ που είπα δεν το. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την καταγωγή. Νομίζω ότι απλά ήθελε να την υποβαθμίσει λίγο, κάνοντας ότι. Κοίτα, δεν σε κάποια το πράγματα που είπε ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός δεν είναι από πολιτικό τζάκι, του το δίνω. Ότι πραγματικά το lifestyle δείχνει και μια διαφάνεια, και αυτό το δίνω. Ότι ο Ευαγγελάτος παρουσίασε ακόμα και τα έπιπλα του σπιτιού που δεν έχει ακόμα αγοράσει. Του το δίνω αυτό, ότι υπάρχει μια διαφάνεια. Και το lifestyle, λένε πολλοί, το κάνει αυτό. Δείχνει μια διαφάνεια στη ζωή σου και πώς ζεις. Όμως, ότι λέει όλοι έχουν ανάγκη και μπράβο στη δικαιοσύνη και μπέρδεψε τα Τέμπη με τη Μαρέβα, νομίζω ότι αυτό ήταν άστοχο. Βέβαια, η δήλωση της περιουσίας δεν πρέπει να έρθει ως απάντηση στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου. Εδώ και ένα μήνα συζητάμε για τα καβούρια και τα καράβια. Κύριος Κασελάκης, γιατί αργεί? Μήπως μαγειρεύεται? Μήπως μαγειρεύεται? Γιατί όταν αργείς, μπορεί να κάποιες γωνίες μπορεί να τις λιάνεις. Κάποιες διορθώσεις. Βγάλε το τότε που σε κατηγορούν και σε κράσουν, δώσ' το τότε για να τους κλείσεις τα στόματα, όχι μετά από ένα-δύο μήνες. Επίσης, που μπορεί να επεξεργαστείς. Θα πρέπει να πάρει 930.013 ψήφους για να κάνει την υπέρβαση που είπε. Τόσο ήταν το ποσοστό. Η εκτίμησή μου θα πάει καλά στην 17,8. Δεν ξέρω αν θα πάρει 17,8. Εγώ πιστεύω όμως ότι το 15 θα το πιάσει. Γνώμη μου. Λοιπόν, στόχος του Κασελάκη είναι πάνω από 15-16 και στόχος του Μητσοτάκη να γράψει 3 μπροστά. 30 κάτι δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν.